Γι' αυτό και στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο ο στρατός είχε αρχική κατεύθυνση στο μοναστήρι. Ήταν ανώτερο διοικητικό κέντρο το μοναστήρι με ελληνικό πληθυσμό από τη Θεσσαλονίκη τότε. Σε μια πόλη από τα μεγαλύτερα κέντρα του ελληνισμού που είχε την έδρα του ο στρατάρχης της Τρούμελης και ο γενικός διοικητής, ήταν φυσικό να υπάρχει ελληνικό προξενείο. Έγινε από τα πρώτα. Και μάλιστα να υπηρετήσουν εκεί από τους αξιολογότερους διπλωμάτες του Υπουργείου Εξωτερικών. Όμως η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν αντικειμενικές δυσκολίες στην εκπροσώπηση του κρατηδίου μέσω των προξενείων και των υποπροξενείων στον χώρο του βόρειου ελληνισμού, όπως προκύπτει από τις αναφορές, τα έγγραφα και τα τηλεγραφήματα από το αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, δηλαδή η οικονομική αδυναμία του κράτους. Και κατά συνέπεια η οικονομική καχεξία του Υπουργείου Εξωτερικών, η ενίοτε ανταγωνιστική σχέση μητροπολιτών προξένων και η υπεροπτική και προσβλητική πολλές φορές αντιμετώπιση των Βέιδων είχαν ως συνέπεια την υποβαθμισμένη εκπροσώπηση και την υπολειτουργία των προξενικών αρχών. Την εποχή εκείνη πρόβλημα ήταν αυτές καθεαυτές μετακινήσεις. Το 1858 ο υποπρόξενος Αναστάσιος Δόσκος τοποθετήθηκε στην Αδριανούπολη. Τώρα προσέξτε, 11 Σεπτεμβρίου αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη με γαλλικό ατμόπλιο για την Γαλλίπολη. Και από εκεί, μετά από 6 μέρες οδηπορία, άλογα και κάρα δηλαδή, έφτασε στην Αδριανούπολη. Από την Γαλλίπολη με την Αδριανούπολη, 6 μέρες. Την ίδια χρονιά τοποθετήθηκε και ο υποπρόξενος στη Φιλιππούπολη. Το ταξίδι από τη Ρεδεστό μέχρι τη Φιλιππούπολη διήρκησε 8 ημέρες. Και το ελληνικό κράτος πλήρωσε τα έξοδα για 2 αγωγιάτες, 2 χωροφύλακες, 4 άλογα που συνόδευαν τον πρόξενο. Ο Παντελής Αθανασιάδης, γράφοντας για τα βάσανα των Ελλήνων διπλωματών στη Θράκη του 19ου αιώνα, μας μεταφέρει και το εξής καταπληκτικό. Στα 1862, ο διερμηνέας του υποπροξενείου επισκέφθηκε τον Στρατ Μπέι στην Φιλιππούπολη μαζί με 2 Έλληνες υπηκόους για ένα θέμα διοικητικής φύσης. Στα 1862 είχαμε το Τανζιμάτ, έτσι, το κύμα μεταρρυθμίσεων υποτίθεται. Ο Μπέι γύρισε και είπε στον διερμηνέα, είναι από τα έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Μπέι γύρισε και είπε στον διερμηνέα του υποπροξενείου: Μπέντερ Ζουμάν τα λιμάν, Κόνσουλου Μόνσουλου τα λιμάν, Βεκίνσεν τα λιμάν, Αγί τη Σινέ, που σημαίνει εγώ διερμηνέα δεν αναγνωρίζω. Πρόξενο σε πρόξενο δεν αναγνωρίζω. Κανένα δεν αναγνωρίζω. Πήγαινε στη δουλειά σου. Για να προσδιορίσουμε τα μεγέθη της εποχής, αρκεί να αναφέρουμε τις τουρκικές στατιστικές του 1904, δηλαδή τη χρονιά που συμβατικά θεωρούμε ότι άρχισε η ένοπλη φάση. Από το 1.900.000 κατοίκους των βιλαετίων του Μοναστηρίου και της Θεσσαλονίκης, 615.000 ήταν Έλληνες, 400.006 ήταν Βούλγαροι, ή αν προτιμάτε, πατριαρχικοί και εξαρχικοί. Αν και παραμονές της ένοπλης φάσης, η εθνική συνειδητοποίηση και των ΜΕ και των ΔΕ είχε στο μεγαλύτερο βαθμό ολοκληρωθεί. Για το βιλαετίο Αδριανούπολης, από το 1.000.000 κατοίκους, τα αντίστοιχα νούμερα είναι 360.000 Έλληνες, 108 ήταν Βούλγαροι. Η Μακεδονία και η Θράκη έως την έναρξη της ένοπλης φάσης θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν το Βατερλό των στατιστικών. Υπάρχουν διάφορες στατιστικές από όλες τις πλευρές και από τους Βουλγάρους και από εμάς και από τους Οθωμανούς. Από τις πιο ασφαλείς θεωρούνται οι σχολικές στατιστικές του τέστην. Ο αριθμός των μαθητών στα εκπαιδευτήρια κάθε κοινότητας, διότι οι στατιστικές με βάση τη θρησκεία, πατριαρχική, εξαρχική, ήταν μεταβλητές. Σύμφωνα με μια συγκριτική μελέτη του Νι Βλάχου για το σχολικό έτος 1901-1902, η ελληνική παιδεία επικρατούσε πλήρως τους καζάδες Θάσους, Αρίς Απάν, Χρυσού Κουρική, Καβάλας, Πραβίου, Κασάδρας, Βέρειας, Κατερίνης, ενώ δεν υπήρχαν ελληνικά σχολεία σε καζάτες όπως ο Ράσβοκ και Τίτκες. Στη λεγόμενη μέση ή ενδιάμεση γεωγραφική ζώνη ήταν αδιαφυσβήτητη η ελληνική υπεροχή στους καζάτες Δράμας, Ζήγνας, Σερών, Δημήτρη Σάρ, το Σιδηρόκαστρο, Γεργελής, Γιαννιτσών, Βοδενών, Λαγκαδά και Θεσσαλονίκης.
Η συνολική υπεροχή των Ελλήνων στη Μακεδονία και κυρίως στη Θράκη έναντι των Βουλγάρων αιτιολογεί και την εγκληματική πολιτική και το μέρος τους εναντίον του ελληνισμού από το 1870 μέχρι και τη βουλγαρική κατοχή του 1941-44. Άλλωστε ο Ντάνεφ, ο εκπρόσωπος της Βουλγαρίας στη διάσκεψη του Λονδίνου Δεκέμβριος 12 Μάρτιος του 13 και πρωθυπουργός κατά τη Βουλγαρική του 13 στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, είχε παραδεχθεί ότι η Βουλγαρία είχε υπερεκτιμήσει τον αριθμό των Βουλγάρων στη Μακεδονία και τη Θράκη. Αυτή όμως ήταν μια εκ των υστέρων δικαιολογία για τη σοβινιστική βουλγαρική πολιτική από την εποχή της σύστασης της Χρυσταρχίας. Στην πραγματικότητα, όταν τελικώς απέτυχε η βουλγαρική προσπάθεια προσάρτησης της Μακεδονίας κατά την ένοπλη φάση του μακεδονικού αγώνα, τους Βαλκανικούς πολέμους και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η βουλγαρική ηγεσία στράφηκε οριστικά σε λύση τύπου Ανατολικής Ρωμιλίας και συνέχισε το γαϊτανάκι της Αυτόνομης Μακεδονίας, ιδέα που οι Βούλγαροι Σοσιαλιστές προωθούσαν και μέσω των Σοσιαλιστικών Διεθνών και της λεγόμενης Βαλκανικής Ομοσπονδίας, θειασότης της οποίας υπήρξε κατά επίσημη δήλωσή του και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, και ο οποίος το 12, πριν τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, δεν είχε καμία αντίρρηση για αυτονομία της Μακεδονίας. Μετά την επικράτηση των Μπολσεβίκων στη Ρωσία το 1917, η Βαλκανική Ομοσπονδία γίνεται Βαλκανική Κομμουνιστική Ομοσπονδία και η Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών επιβάλλει το διεθνιστικό καθήκον όλων των κομμουνιστών για ανεξάρτητη Μακεδονία και ανεξάρτητη Θράκη. Οι εγχώριοι διεθνιστές κομμουνιστές προωθούν λησαλέα τις επιταγές της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, αλλά πρώτοι αντιδρούν κορυφαίοι ηγέτες του νεοσύστατου τότε Κουκουέ, όπως ο Γιάννης Πετσόπουλος, ο Σεραφείμ Μάξιμος, ο Θωμάς Αποστολίδης και βεβαίως ο ιστορικός Γιάννης Κορδάτος, διαγράφονται βέβαια. Και ο Ελευθέριος Σταυρίδης. Χρόνια αργότερα και αμέσως μετά τη συμφωνία της Βάρκηζας και την αποχή του Κουκουέ από τις εκλογές του 1946, ένας σύντροφος του Πετσόπουλου τον ρώτησε: «Πώς θα καταφέρετε, βρε παιδιά, κάθε φορά να κάνετε την πολιτική της Αγγλίας?» Αναφέρονται στα απομνημονεύματα του Πετσόπουλου, τα διαβουλευτή. Είναι χαρακτηριστικά αυτά που έγραψε ο Γιάννης Κορδάτος σε άρθρο του στη Revolution Proletarienne το 1926, το οποίο αναδημοσιεύτηκε στο Ριζοσπάστη το 1927 για να αποδείξει η τότε ηγεσία του Κουκουέ ότι ο Κορδάτος ήταν αντεπαναστάτης. Γράφει λοιπόν ο Κορδάτος: «Η Διεθνής εξάσκησε την επιρροή της και πίεσε στο 10ο συνέδριο του κόμματος τον Νοέμβριο του 1924 να αντικαταστήσει την κεντρική Κορδάτου με την κεντρική Πουλιόπουλου. Από τότε το ΠΑΝ κατέρευσε σε συντρίμια. Οι νέοι αρχηγοί, πυκνίζοντας την καραμέλα της μπολσεβικοποίησης, ρίχθηκαν σε τρελές επιχειρήσεις. Αντί να ενισχύσουν ο ένα περισσότερο την επιρροή του κόμματος πάνω στην εργατική τάξη, κατέστησαν απέναντίας στο κόμμα αντιπαθητικό στην εργατική μάζα. Με τα εξτρεμιστικά συνθήματα δώσανε στο κράτος προσχήματα για μερικές διώξεις. Μα το άκρον άωτρον του παραλογισμού ήταν το σύνθημα της αυτονομίας της Μακεδονίας. Το Κουκουέ δημιούργησε με τα ταύτα αυτό το ζήτημα. Η πολιτική αυτή περί αυτονομίας έδωσε στο κόμμα το τελειωτικό χτύπημα. Διαλύθηκε γιατί αποδοκιμάστηκε από τους εργάτες, γιατί ο κομμουνισμός στην Ελλάδα παρουσιάστηκε σαν σύμμαχος του βουλγάρικου σοβινισμού». Και λέει ο Κορδάτος: «Το Κουκουέ παρασύρθηκε σε συμμαχία με τους βούλγαρους επιρρονικιστές, τους κομιτατζίδες, ενώ ξέχασε να μιλήσει για το Δωδεκάνησα που ανήκουν στην Ιταλία, αν και το 90% του πολιτισμού είναι Έλληνες, και για την Κύπρο που ανήκει στην Αγγλία και ο πληθυσμός της είναι κατά 85% ελληνικός». Από το 1920 τόσο τα έγραφε αυτά. Υπενθυμίζεται ότι το 1885 οι Βούλγαροι εθνικιστές έγραψαν στα παλιά τους υποδήματα τη συνθήκη του Βερολίνου του 1878 που όριζε το αυτόνομο πριγκιπάτο της Ανατολικής Ρωμιλίας και προσάρτησαν την περιοχή στο πριγκιπάτο της Βουλγαρίας. Η Τουρκία δεν αντέδρασε και ο τσάρος, τότε ο Αλέξανδρος III, δήθεν θύμωσε και διέταξε να αποχωρήσουν από τη Βουλγαρία όλοι οι Ρώσοι αξιωματικοί και οι σύμβουλοι του Βουλγαρικού στρατού. Ακολούθησε ο Βουλγαροσερβικός πόλεμος, καθώς οι Σέρβοι διεκδικούσαν τμήμα της περιοχής, αλλά έχασαν τον πόλεμο. Ο σερβικός παράγοντας δεν υπήρξε ποτέ απόν
από τα τεκτενόμενα στη Μακεδονία και είναι αυτός που εκμεταλλεύτηκε τις βουλγαρικές αιτιάσεις περί αυτόνομης Μακεδονίας και μας πληροδότησε το πρόβλημα στην σημερινή του μορφή με τους Σκοπιανούς. Τις όποιες αντιδράσεις από την Ελλάδα μετά την προσάρτηση της Ανατολικής Προμηλίας τις κατέστειλαν με τον γνωστό τρόπο τα πολεμικά των μεγάλων δυνάμεων το 1786 με τον αποκλεισμό των λιμανιών της χώρας. Οι Βούλγαροι, εν μέσω της ένοπλης φάσης του Μακεδονικού Αγώνα, ενεργοποίησαν το 1906 ένα νόμο του 1791 περί δημόσιας εκπαίδευσης και κατήργησαν εν μία νυχτή τα ελληνικά σχολεία σε όλη την Ανατολική Ρωμιλία, εγκαθιστώντας σε αυτά Βούλγαρους δασκάλους. Στις 16 Ιουλίου του 1906, οι βουλγαρικές φυλάδες, σε συνεργασία με τους Κομιταζίδες, ξεσήκωσαν τον βουλγαρικό όπλο, ο οποίος κατέστρεψε σπίτια, εκκλησίες, σχολεία, καταστήματα κτλ. Από τη Φιλιππούπολη μέχρι τη Βάρνα. 40.000 πρόσφυγες κατέφυγαν τότε στην Ελλάδα. Ο καπετάν Μακούνης, ο στενημαχίτης, τότε κατέβηκε στην περιοχή των Σερών και έπαιρνε το ένοπλο σώμα. Και βέβαια το μένος των αντίον των Βουλγάρων ήταν δικαιολογημένο γιατί ήταν πρόσφατη η εικόνα από το τι έγινε στην Ανατολική Ρωμιλία. Η βουλγαρική ανέδεια κατά καιρούς ήταν τέτοιας έκτασης ώστε στη βουλγαρική κατοχή του 41-44 επιχείρησαν να εκβουλγαρίζουν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη ακόμα και τους πρόσφυγες που είχαν έρθει από την Ανατολική Θράκη και από τη Μικρά Ασία. Το πρόβλημα, όπως είπα σε κάποιο σημείο, δεν είναι μόνο, και έτσι παραμένει, δεν είναι μόνο θέμα ονόματος με τα Σκόπια. Όλοι οι παράγοντες, και ο βουλγαρικός παράγοντας, κυρίως ο βουλγαρικός παράγοντας, και ο Σερβικός παραμένουν ενεργοί. Ευχαριστώ.